Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα κύριε Γεωργιάδη. Και για να δούμε. Ναι, πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα μέσω ημών να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ευάγγελου Μπασιάκου. Για την απώλεια την ξαφνική που σόκαρε μεγάλο μέρος της κοινωνίας προχθές όταν μάθαμε την είδηση. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλο το κόμμα μας και Πεδοσάλτε είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από αυτό, γιατί ο Ευαγγέλος Μπασιάκος ήταν ένας άνθρωπος και πάρα πολύ συμπαθής σε όλους μας, πάρα πολύ ποιον τόνων και αξιοπρεπής καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής που ήταν και μακροχρόνια και σπουδαία. Ναι. Ότι την έννοια αυτή ο ξαφνικός θάνατος ήταν πολύ επώδυνος. Τώρα, γιατί είπατε, πώς ξεκινήσατε, ότι για να δούμε αν θα είναι καλή εβδομάδα, γιατί τι συμβαίνει. Κοιτάξτε, ξεκινάει σήμερα, δεδομένα έχουμε, τον κύριο Γκρουπ. Ο κύριος Μητσοτάκης, και χαίρομαι που παίξατε αυτό το απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου στη Βουλή την Παρασκευή, έθεσε ορισμένα συγκεκριμένα ερωτήματα στον κύριο Τσίπρα. Και όπως είδατε, ο κύριος Τσίπρας απέφυγε σκοπίμως να τα απαντήσει, τονίζοντας σκοπίμως. Γιατί αποκλείεται να μην μπορούσε να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα όπως αν θα πάρουμε την ποσοτική χαλάρωση, πότε θα την πάρουμε, ποιο είναι το κόστος της καθυστέρησης. Γιατί υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας κατηγόρησε αρχικά τον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν ασχολείται με θέματα της επικαιρότητας, υπονοώντας ότι τα εξάρχεια και οι κουκουλοφόροι και οι Μολότοφ δεν αποτελούν ζήτημα της επικαιρότητας. Η χθεσινή επίθεση στην Κουμουνδούρου ήταν μάλλον η πιο, αν θέλετε, τραγική ηρωνία της ιστορίας. Διότι την ώρα που ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε στον κύριο Μητσοτάκη, μα με τι ασχολείσαι, βρε παιδί μου, τώρα ποιο ασχολείται με τους κουκουλοφόρους. Χθες κάψαν την Κουμουνδούρου και βγήκε ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ με δρυμίες ανακοινώσεις και προσαγωγές για την βία των εξαρχείων. Αυτό που την Παρασκευή ο κύριος Τσίπρας το έβλεπε ως ασήμαντο θέμα, το λούσε και το κόμμα του την Κυριακή, όπως το λούνται όλοι οι πολίτες στο κέντρο της Αθήνας με την ανομία που έχει επικρατήσει και με τα τρόλη. Ενώ λοιπόν έλεγε αυτές τις ηρωνίες, είπε στο Μητσοτάκη ότι δεν με ρωτάς για το σημαντικό που είναι η αξιολόγηση. Και τότε ο Μητσοτάκης το ρώτησε ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Αν θα πάρουμε την ποσοτική χαλάρωση, πόσο κοστίζει η καθυστέρηση, τι θα γίνει στο Eurogroup. Προσέξτε, δεν απάντησε σε κανένα από αυτά, κύριε Πρωτοσάλτε. Ναι. Που σημαίνει ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έχει ιδέα του τι θα γίνει, δεν έχουν κανένα σχέδιο για ό,τι πραγματικά θέλουν να συμβεί και είμαστε στο έλεος της περιστάσεως και της φοράς των γεγονότων. Εδώ σταματούμε για λίγο. Εδώ σταματούμε και σας καλώ εκ νέου. Σας καλούμε εκ νέου με τον κύριο Γιαννίρη. Μετά τις 8:30 σας ευχαριστώ. Γιατί καλημέρα σας. Δράτωμα από το τελευταίο μήνυμα. Ναι, γι' αυτό το διάβασα για να δράξετε την ευκαιρία. Ορίστε, παρακαλώ. Και θέλω να πω στον φίλο Κροατή ότι σε κανένα σημείο ο Μητσοτάκης δεν ακολούθησε τον κύριο Τσίπρα στη λάσπη. Και ο Μητσοτάκης, αν δείτε όλη την ομιλία του, απίθυνε πολιτικά ερωτήματα στον κύριο Τσίπρα. Και δείτε την τελευταία σκηνή, όταν ο κύριος Τσίπρας με έναν, θα μου επιτρέψετε να πω, χυδαίο τρόπο, εδώ με 10 χρόνια στη Βουλή, πρωθυπουργό της χώρας, που να αφήνει τέτοια χυδαία υπονοούμενα προς τον αρχηγό της αντιπολιτεύσεως και μετά, προσέξτε, να σηκώνεται να φεύγει. Ναι. Διότι ενώ είπε στον κύριο Μητσοτάκη, σε προκαλώ, έλα εδώ, πέρα για το πόθεν έσκεση και όλα τα άλλα, τα οποία σας διαβεβαιώ, κύριε Πρωτοσάλτε, και σας το λέγω και ως βουλευτής με τα λόγω γνώσεως. Το πόθεν έσκεση των βουλευτών, όλων των βουλευτών, και του κύριου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα και το δικό μου, ελέγχεται από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Αφόσον η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δεν έχει βγάλει ούτε ανακοίνωση, δεν έχει θέσει όλα αυτά τα χρόνια ούτε ένα ερώτημα περί αυτού του ζητήματος, ο τελευταίος που μπορεί να το ζητάει είναι ο Πρωθυπουργός, ναι, ο οποίος δεν έχει καμία θεσμική αρμοδιότητα. Θέλω να σας ρωτήσω όμως. Ναι. Και όμως προσέξτε. Ναι. Έκανε αυτή τη χειδαιότητα και σηκώθηκε και έφυγε. Ναι. Και τον προστάτευσε ο κύριος Βούτσης. Έχω δύο ερωτήματα. Έχω δύο ερωτήματα από αυτού. Το πρώτο είναι το δικό μου, το άλλο έρχεται από το ακροατήριο. Ναι. Ποια είναι η άποψή σας, θα έχουμε προεκλογικό αγώνα αν πάμε σε εκλογές? Λέω εάν. Και θα σας ρωτήσω και γι' αυτό, με επιθέσεις εναντίον, προσωπικές εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη για την σύζυγό του και για σας επί προσωπικού. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι, στο πρόσωπό του ο κύριος Τσίπρας, με τα μάτια του κύριου Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία, βλέπει δύο πρόσωπα. Μητσοτάκη, την κυρία Μητσοτάκη και Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι θα πάμε. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας, επειδή βλέπει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έχει ξεπεράσει 15 μονάδες στην πρόθεση ψήφου και 20 μονάδες στη δημοφιλία,
προφανώς νομίζει ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσει πλέον αυτή την ανατροπή στην κοινή γνώμη είναι η λάσπη. Γιατί πρωθυπουργό που υιοθετεί εξιστήματα τα δημοσιεύματα του κυρίου Βαξεβάνη, εάν δεν τα έχει προκαλέσει ο ίδιος, για να είμαι ειλικρινής, πρωθυπουργό ο οποίος έρχεται στη Βουλή και από το Σάλτε και λέει την περασμένη Παρασκευή ότι έχω στοιχεία ότι οι Υπουργοί Υγείας του 12-14 έπεσαν με τις τιμές των φαρμάκων υπέρ συγκεκριμένων εταιριών. Και από εδώ τόσο εγώ, όσο και ο κύριος Βορύδης, όσο και ο κύριος Λοβέρδος, του έχουμε κάνει γραπτές ερωτήσεις στη Βουλή για να μας απαντήσει ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Δεν απαντάει καθόλου. Και γυρνάει και έρχεται στη Βουλή και χτυπάει την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Γιατί τι έγκλημα έχει κάνει η κυρία Μαρέβα? Έχει κάνει το έγκλημα να έχει παντρευτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί άλλο έγκλημα δεν έχει κάνει. Λοιπόν, άρα, ειλικρινά σας το λέω, αυτό που ζούμε με αυτά που κάνει ο κύριος Τσίπρας αυτή την περίοδο είναι άρρωστα, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν ταιριάζουν σε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δείτε τη σκηνή. Το ρωτάει ο Κυριάκο Μητσοτάκης για το αν θα πάρουμε την ποσοτική χαλάρωση και πόσο μας κοστίζει η καθυστέρηση στην αξιολόγηση, και απαντάει αυτός για το δίθεν πρόβλημα στο πόθεν έσχες του, που δεν υπάρχει κιόλας κανένα πρόβλημα. Ναι. Αυτό δεν αξίζει στην Ελλάδα, κύριε Πρωτοσάλτε. Ειλικρινά σας το λέω με πόνο. Δεν αξίζει στην Ελλάδα αυτός ο Πρωθυπουργός. Εγώ θα καταλάβαινα μια πολιτική διαμάχη και έντονη. Ναι, μπορούμε να έχουμε και έντονη πολιτική διαμάχη. Μπορούμε εμείς να βλέπουμε το συμφέρον της Ελλάδας με έναν άλφα τρόπο και ο κύριος Τσίπρας με έναν β' τρόπο. Αλλά το να θεωρεί κάποιος ότι το συμφέρον της Ελλάδος είναι η λάσπη και η επίθεση στην οικογένεια του ενός στον άλλον, αυτό εμείς δεν το πιστεύουμε. Και σε κάθε περίπτωση να σας το πω για να ακουστεί. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία και σίγουρα όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα σε λασπομαχία. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ρωτάει ο 442, τον αποκαλέσατε κάτσε κάτω αγόρι μου? Πρώτα απ' όλα τον απεκάλεσε όπως ελέγχθη. Αυτό δεν ήταν για να γραφτεί στα πρακτικά, ήταν τη στιγμή που έφευγε και φτιάχτηκε την έξοδο. Και ο λόγος που το έκανα αυτό, γιατί βεβαίως εκείνη την ώρα είχα μείνει έκπληκτος, είναι γιατί ενώ ζητούσα και εγώ τον λόγο προσωπικού, αλλά και ο κ. Μητσοτάκης, αυτό το έβαλε στα πόδια. Και προσέξτε, εγώ δέχομαι να μην έδιναν σε μένα τον λόγο του προσωπικού. Και το λέω έτσι ευθέως. Υπάρχει ο αρχηγός στην αίθουσα, αρχηγού παρόντος πάσα αρχή Παυσάτο. Όμως τον κύριο Μητσοτάκη είναι αδιανόητο, σας το λέω ως βουλευτής, και να το πείτε στον κύριο Βούτσα να βγάλετε ποτέ στο ραδιόφωνο, αυτό που έκανε την Παρασκευή, να επιτρέψει στον Πρωθυπουργό να κάνει τέτοιου τύπου προσωπική επίθεση και μετά να το βάλει στα πόδια και να φύγει, δεν πιστεύω ότι έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του κοινοβουλίου. Και δεν μπορεί να οχυρώνεται ο κύριος Βούτσης πίσω από το γράμμα του κανονισμού που λέει δεν πρέπει να κλείσει ο Πρωθυπουργός τη συζήτηση. Γιατί, κύριε Πρωτοσάλτε, ο κανονισμός προέβλεπε να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας 6 λεπτά. Και όμως ο κύριος Βούτσης τον άφησε να μιλήσει 30. Και ο κύριος Μητσοτάκης 4, τον άφησε να μιλήσει 20. Άρα ήδη έχει δεχτεί ο πρόεδρος της Βουλής ότι αυτή δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Όταν λοιπόν δέχεσαι ότι εκεί έχεις δύο θεσμούς και άρα δεν μπορείς να μετρήσεις τον χρόνο όπως το προβλέπει ο κανονισμός, δεν μπορείς να έρχεσαι μετά την ώρα που το βάζει ο Πρωθυπουργός στα πόδια και να επικαλείσαι το γράμμα του κανονισμού. Προχωρούμε. Την ώρα, επαναλαμβάνω, που έχει γίνει εκείνη τη στιγμή αυτή η αήθης προσωπική επίθεση. Αυτό ομολογώ, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Και ναι, λοιπόν, εκείνη τη στιγμή δεν ήταν πια Πρωθυπουργός. Ήταν κάποιος που το έβαζε στα πόδια, κύριε Πρωτοσάλτε, αφού πέταξε τη λάσπη του. Και δεν είμαστε όλοι υποχρεωμένοι. Ο Κυριάκος, πρέπει να το πω αυτό και το θαυμάζω σε αυτό. Είναι υποχρεωμένα. Δεν είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε τη χειδαιότητα αυτού του ανθρώπου. Με ρωτάτε εμένα, κύριε Πρωτοσάλτε, τα δικά μου τα παιδιά, όταν ακούν τον Πρωθυπουργό να λέει στη Βουλή ότι έχω στοιχεία για τους υπουργούς υγείας, ότι έπεσαν με τις τιμές των φαρμάκων, πώς αισθάνονται όταν γυρνάω στο σπίτι και με κοιτάνε και με ρωτάνε τι είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας? Αυτή είναι η έννοια της χειδαιότητας. Έχεις, κύριε Τσίπρα, στοιχεία για τον Γεωργιάδη? Να τον σκίσεις τον Γεωργιάδη, αν έχεις στοιχεία. Πώς θα πας τα στοιχεία εκεί που πρέπει και θα αφήσεις τη δικαιοσύνη να αποφανθεί? Άκη, που γυρνάει τα ραδιόφωνα και τα κανάλια και με λασπώνει και μετά πάει στην Επιτροπή της Βουλής και κλαίγεται για μην έρθει η ασυλία του. Ναι. Κύριε Γεωργιάδη, πώς βλέπετε αυτή τη μεταστροφή Σόιμπλε, τι του συνέβη? Καθίστε να τη δούμε, κύριε Πρωτοσάλτε, στα... Εντάξει, εγώ από λόγια δεν δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ας να τα δούμε αυτή την εβδομάδα. Τι περιμένετε από τη συνάντηση Μέρκελ Λαγκάρντ και Μέρκελ Γιουνκέρ? Κοιτάξτε, πρέπει να βρεθεί οριστικά μια λύση περί συμμετοχής ή όχι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Εάν όλοι οι παίκτες
Και έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής. Γερμανία και Ολλανδία πίστως θεωρούν την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με χρηματοδότηση απαραίτητη στο πρόγραμμα. Θα πρέπει αυτή η εκκρεμότητα να λήξει και να πάμε παρακάτω. Η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να αντέξει. Έχει διάθεση να κλείσει την αξιολόγηση. Τι διάθεση. Συγγνώμη που το πάω σε όρους ψυχολογίας, αλλά φεύγουμε από τη λογική και πάμε στο συναίσθημα. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά τι καταλαβαίνετε. Έχει σκοπό να κλείσει την αξιολόγηση η κυβέρνηση ή όχι. Ή να μασύρει μέχρι την άνοιξη. Τι αντιλαμβάνεστε. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο πια να ανοιχνεύσω. Αν περάσει και η σημερινή ημέρα, εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει σήμερα. Όχι αν θα κλείσει η αξιολόγηση. Σήμερα δεν μπορεί να κλείσει η αξιολόγηση. Ας θα πάρουμε αυτή την παράγραφο. Να πάρουμε μια παράγραφο. Αν θα υπάρχει μια πρόοδος. Αν θα μάθουμε, παράδειγμα, σκάρι, πότε γυρίζει η Τρόικα στην Αθήνα. Εάν δεν υπάρχει καμία εξέλιξη και σήμερα, κύριε Πρωτοσάλτε, ως γνωστό μεθαύριο διαλύεται το Ολλανδικό Κοινοβούλιο, η χώρα εισπέσει σε μια περίοδο πολιτικής με άγνωστη κατάληξη. Και αυτό στην ουσία ήταν που έθεσε ως ερώτημα ο Κυριάκο Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό δεν δέχομαι το σχόλιο σας ότι εμείς, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ακολουθεί στην ασφομαχία τον Τσίπρα. Διότι το μόνο ερώτημα που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης πλην της ερωτήσεώς του για τη βία και τα τρόλε και τα εξάρχεια, το παραλαμβάνω, τα ειρωνεύτηκε ο κ. Τσίπρας λέγοντας την εκκρεμότητας και χθες που κάει και Κουμουνδούρου κατάλαβε σε ποια κατάσταση ζούμε στο κέντρο της Αθήνας και ποιο βαθμό ανασφάλειας έχουν οι πολίτες, μόνο που για να το καταλάβουν, έκανε να καεί το δικό του σπίτι. Όταν καίγεται το σπίτι των πολιτών δεν τον νοιάζει. Λοιπόν, το βασικό ερώτημα που έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτό που τώρα θέσατε. Αλλά δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας δεν έδωσε καμία απάντηση. Γιατί αρχίζουν πια έρχονται και τα συζητάει ο κόσμος και όλο αυτό το να οδηγηθούμε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου ο κύριος Τσίπρας πιθανώς να καλέσει το λαό και ο λαός δια της παρουσίας του να πει λύτρωσέ με από το ευρώ, ξέρετε. Κυκλοφορούν πια και εμπεδώνεται αυτή η αντίληψη ότι να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες έτσι ώστε να πάρει την ευθύνη ο λαός αφού τον έχει καλέσει ο κύριος Τσίπρας και τον έχει οδηγήσει σε αυτό. Αν ο κύριος Τσίπρας οδηγήσει τη χώρα πάλι σε ένα διχαστικό δημοψήφισμα, γιατί όπως ξέρετε διακινούνται εντόνως αυτά τα σενάρια, τα διαψεύδει βέβαια το Μέγαρο Μαξίμου εκ των υστέρων, αφού τα έχει διαρρεύσει πρώτα. Λοιπόν, εάν πράγματι φτάσουμε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να είστε βέβαιοι ότι η Νέα Δημοκρατία θα ακολουθήσει συντεταγμένα και συλλογικά την εθνικώς ωφέλιμη στάση για να προστατεύσει την παρουσία της χώρας στον πυρήνα της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρωτοσάλτε, πρέπει με εκστρατεία να πείσουμε την κοινή γνώμη και να τους εξηγήσουμε ότι η δραχμή δεν είναι η δραχμή που είχαμε πριν μπούμε στο ευρώ. Η δραχμή αυτή, αν ποτέ θα ερχόταν και εύχομαι ποτέ να μην το ζήσουμε, θα είναι μια δραχμή άνευ ουδεμίας αξίας. Θα γίνουμε χειρότερα από τη Βενεζουέλα. Και πρέπει συμπαγώς ένα σώμα πολιτικών, δημοσιογράφων, δημοσίων προσώπων, καλλιτεχνών, αθλητών, οι πάντες, να βγούμε με θάρρος και να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό ότι δεν πρέπει καν να επιτρέπουμε να λαμβάνει η χώρα στα σοβαρά αυτή η συζήτηση, της οποίας η κατάληξη ήταν μοιραία. Γιατί ξέρετε, όταν είσαι στο ευρώ, κύριε Πρωτοσάλτε, μπορείς να συζητάς αν θες να πας στη δραχμή και υπό ποιους όρους θες να πας. Εάν όμως βρεθείς στη δραχμή και μάθει από συνθήκες χρεοκοπίας, τότε ποτέ θα μπορείς να ξαναεπιστρέψεις πίσω στο ευρώ. Και άρα η κίνησή σου θα είναι χωρίς αντιστροφή. Θα είναι μοιραία και ολοκληρωτική καταστροφή. Δεν πρέπει να το ζήσουμε και καλό πραγματικά τον κύριο Πρωθυπουργό να μην παίξει τη χώρα στα ζάρια όπως έκανε το 2015. Γιατί το 2015 οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ευρώπη επέτρεπαν σε ένα κάποιο βαθμό αυτό το πείραμα. Φέτος με τις εκλογικές αναμετρήσεις ανοιχτές Ολλανδία, Γαλλία και Γερμανία μια τέτοια κίνηση στην Ελλάδα θα ήταν μοιραία για το μέλλον του τόπου μας, κύριε Πρωτοσάλτε. Θα ήταν μοιραία πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.